Τα καταστήματα άνοιξαν, ωστόσο η αγορά της Ναυπάκτου παραμένει μουδιασμένη. Οι καταναλωτές είναι ενημερωμένοι για τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούν και δείχνουν υπομονή για τον χρόνο που θα περιμένουν μέχρι να μπουν στα μαγαζιά για τις αγορές τους. Ο κόσμος είναι επιφυλακτικός, είναι προσεκτική, προσεκτική και εμείς, κρατούμε όλους τους κανόνες ασφαλείας και ο Θεός να είναι μαζί μας να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Οι επιχειρηματίε τη πόλη ζητούν από του καταναλωτέ να υποστηρίξουν την τοπική αγορά. Όπω είπαν, δεν είναι ελεημοσύνη για του καταστηματάρχες τη Ναυπάκτου, αλλά πραγματική στήριξη τη οικονομία, καθώ τα χρήματα θα παραμείνουν στην πόλη. Οπωσδήποτε στις τοπικές επιχειρήσεις το χρήμα πρέπει να μείνει μέσα στην πόλη και θα κάνει κύκλο και θα έρθει και σε μας εμάς όποιο επάγγελμα και αν κάνουμε, είτε είναι μισθωτό, είτε είναι οικοδόμο, οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμο. Εάν και όλοι περίμεναν πω κομμωτήρια και κέντρα αισθητική θα καταγράψουν άνοδο στι εισπράξει του, όπω δήλωσε η πρόεδρο Κουρέων και Κομωτών Αφπάκ, του έχουν μείωση και μάλιστα τη τάξη του 40%. Σε αυτό σημαντικό ρόλο έπαιξε η παραοικονομία τη καραντίνας, καθώ αρκετοί καλούσαν κομμωτέ στα σπίτια του παρά τα αυστηρά μέτρα. Και σε αυτό το πράγμα, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι υπεύθυνη μονάχα αυτοί που πηγαίνανε και τελούσαν υπηρεσίε στα σπίτια, αλλά είναι συνυπεύθυνοι και αυτοί που του φωνάζανε στα σπίτια του εν μέσω καραντίνα να του κουρέψουν, να του βάψουν και όλα αυτά. Οι καταστηματάρχες εκφράζουν την ανησυχία τους για το μέλλον και για το εάν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ ζητούν από τους καταναλωτές, ειδικά εν ένα έναρξη των μετακινήσεων και εκτός νομού, να ακολουθούν τους κανόνες.